είναι αφόρητο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, κουνούπια χιλιάδες. Επιδρομή, πραγματικά επιδρομή. Δεν τολμούν να αφήσουν παράθυρα και πόρτες ανοιχτές οι κάτοικοι στις τρεις βαγές Ηρακλείου, καθώς όπως υποστηρίζουν, μέσα σε λίγα λεπτά δέχονται επιδρομή από κουνούπια. Αν και δεν έχει φτάσει καν το καλοκαίρι, ήδη υποφέρουν από τζιμπήματα και η κατάσταση είναι πιο δύσκολη για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Δεν ανοίγουμε απλά τόσο το παράθυρο, ανοίγουμε μόνο το μεσημέρι την πριστινή πόρτα. Κλειστά παράθυρα. Ναι, ναι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ξυπνάω κάθε βράδυ με πολύ έντονη φαγούρα. Έχουμε πάρα πολλά κουνούπια στην περιοχή. Με κάθε δυνατό τρόπο, επιστρατεύοντας έντομο αποθητικά, σίτες και κάθε είδους μέσο, προσπαθούν να κρατήσουν τα κουνούπια μακριά από τα σπίτια τους. Αλλά όπως λένε, κάθε προσπάθεια πέφτει στο κενό. Αν η κατάσταση είναι ήδη τόσο δύσκολη, το καλοκαίρι, σύμφωνα με τους κατοίκους, θα είναι αφόρητο. Έχουμε έντονο πρόβλημα, πάρα πολύ έντονο. Κάθε βράδυ, άμα αφήσουμε ανοιχτά ελάχιστο χρόνο και κλειστά τα φώτα, είναι. Τι να σας πω. Εδώ, χτες είχα βάλει μια λάμπα εδώ πέρα και μαζευτήκανε εκατοντάδες χιλιάδες. Σίτα, εντάξει, κάποια φάρμακα, αλλά δεν σας είπα, εγώ και έξω να καθίσω, δηλαδή δεν με τσιμπάνε, δεν ξέρω, δεν με πλησιάζουν, οπότε εντάξει. Ωστόσο, καθησυχαστικός εμφανίζεται ο εκπρόσωπος του αναδόχου που έχει αναλάβει τη διαδικασία καταπολέμησης των κουνουπιών, λέγοντας ότι έχουν μεν δεχτεί παράπονα, αλλά ότι όπως διαπιστώθηκε από τις παγίδες που στήθηκαν, στην πλειοψηφία τους δεν πρόκειται για σμήνη κουνουπιών, αλλά άλλο είδος εντόμων. Ότι τα έντομα που συλλέξαμε από τις παγίδες δεν είναι κουνούπια στην πλειοψηφία τους. Θα έλεγα δηλαδή ένα 95% είναι ένα άλλο έντομο το οποίο λέγεται χειρονόμι. Και ένα 5% περίπου αφορούν κουνούπια και σκνίπες. Όπως υποστηρίζει ο κύριος Βλάχος, πρόκειται για ακίνδυνα έντομα που δεν τζιμπούν, αλλά προσελκύονται από το φως και τον ήχο, με αποτέλεσμα τα σμήνη να προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Εκτός του ότι δεν ζει πολλές μέρες, ζει μόνο τρεις μέρες, δεν τζιμπάει, δεν μεταφέρει κανέναν ιό και καμιά νόσο. Τι γίνεται τώρα όμως, όταν ας πούμε στα 100 έντομα, ας πούμε, που μπορεί να κάθονται σε μια αυλή, υπάρχουν και ένα-δύο κουνουπάκια και τους τσιμπάει το ένα το κουνούπι ή τα δύο, τα κουνούπια τους τσιμπούνε και βλέπουν άλλα 100 έντομα τα οποία είναι ίδια με τα κουνούπια, τα βαφτίζουν όλα κουνούπια. Παρόλα αυτά, οι έλεγχοι και οι ψεκασμοί, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, θα συνεχιστούν όπου κρίνεται απαραίτητο.